Γεια σου φίλε, τι είναι η Μοχάμιναμ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Minecraft tutorial και σήμερα θα δούμε το Magic Elevator. Ουσιαστικά είναι ένα elevator που μπορεί να σε πάει και πάνω αλλά επίσης μπορεί να σε κατεβάσει και κάτω μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Και ναι, αυτό το elevator δεν είναι δικιά μου θεύρεση, το έχω δει και επίσης επειδή μπορεί να θέλετε να το δείτε και να μην το έχετε δει θα το κάνω και εγώ ένα βίντεο για να το δείτε. Οπότε θα υπάρχει ένα link στο βίντεο που το είδα. Αλλά ναι, αυτά, ας ξεκινήσουμε. Ωραία λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσετε με ένα blog για να πάρετε λίγα pistons, blocks of redstone, repeaters και redstone και pistons. Ωραία, θα πρέπει να πάρετε ένα sticky piston που πάνω να έχει ένα block και 10 κομμάτια blocks of redstone ακριβώς. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Τώρα θα πάτε στην πίσω μεριά του elevator που θέλετε να το φτιάξετε και θα κάνετε ένα σχήμα κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ θα βάλετε ένα repeater που να τρέχει σε ένα μπλοκ με ένα κομμάτι redstone πάνω και ένα piston. Άρα τώρα θα έρθετε από την μπροστά πλευρά και στο τρίτο μπλοκ of redstone, βλέπετε εδώ, θα φτιάξετε μια μικρή πλατφόρμα. Εδώ στη μέση ήταν το μέρος που ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε. Αλλά ναι, ας πάρουμε και ένα μπουτόν και στην άκρη εδώ πέρα θα πρέπει να φτιάξει αυτό εδώ σχήμα. Θα βάλετε ένα μπουτόν εδώ με ένα κομμάτι redstone και άλλο ένα κομμάτι redstone εδώ πέρα. Μετά θα κάνετε ένα 2x2 και θα χρειαστεί να πάρετε τα comparators. Θα βάλετε ένα έτσι και ένα έτσι. Μετά εδώ πάνω θα έχει ένα κομμάτι redstone. Εδώ κάτω θα έχει ακόμα ένα κομμάτι redstone. Βλέπετε. Και μετά θα χρειαστεί να πάτε δύο blocks πιο κάτω. Να βάλετε ένα comparator και να το ανοίξετε. Και επίσης πρέπει να τρέξει ένα block. Ωραία, μετά δίπλα από το comparator να βάλετε δύο blocks. Και άλλο ένα block από κάτω. Και θα βάλετε redstone dust. Αν κάνει αυτό εδώ το σημάδι, σημαίνει ότι δουλεύει. Ωραία, μετά θα πάρετε stick pistons, θα βάλετε ένα εδώ και ένα εδώ και μετά θα πάρετε το sand και το βάλετε εδώ. Λοιπόν, για να δουλέψει εδώ πέρα πρέπει να έχει ή sand ή gravel για να μπορείς να κατεβαίνεις. Αλλά να δοκιμάσουμε τώρα πως ανεβαίνεις, πατάς το κουμπί και σε ανεβάζει πάνω. Μέχρι εδώ. Ωραία, και άμα θέλετε μπορείτε να το καλέσετε να κατέβει ή να ξανανεύετε άμα θέλετε. Αλλά ναι, αυτό το κουμπί για κάτω. Τώρα πάμε να δούμε πως θα φτιάξει το πάνω. Ωραία, καταρχήν να στείλουμε το elevator πάνω και θα δούμε εδώ πέρα την πλατφόρμα που πρέπει να φτιάξει για να κάνετε το πάνω μέρος. Θα κάνουμε εδώ ένα 4x3 και δίπλα από το sun θα πρέπει να βάλετε ένα button, το οποίο δεν έχω. Ωραία. Μετά βάλετε 7 κομμάτια πάνω στα οποία θα μπει redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό το χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε λίγο redstone σε όλα αυτά πάνω και μετά χρειαστείτε τα redstone torches. Θα φτιάξουμε ένα σύστημα για να κατεβαίνει ενέργεια προς τα κάτω. Δηλαδή τι εννοώ. Κάπως έτσι κάνουμε τσέρπι. Άμα βάλετε repeaters στο ένα redstone torches στο ένα πάνω στο άλλο δουλεύουν. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείς. Λοιπόν και θα βάλετε αρκετά τέτοια μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το οποίο νομίζω χρειάζεται άλλο ένα από εδώ και μετά θα βάλουμε δύο blocks εδώ. Ωραία. Και άλλο ένα block με λίγο redstone πάνω, ένα redstone torch, δύο blocks πιο κάτω θα βάλουμε ένα redstone dust. Θα ενώσουμε όλη αυτή την περιοχή και εδώ πέρα θα βάλουμε δύο repeaters, το ένα tick και το άλλο 3 ticks και θα το συνδέσουμε με redstone. Οπότε ναι, αυτό που να κάνει για να κατέβουμε. Ωραία, αυτό δουλεύει. Και για να μην βγαίνετε έξω, θα πρέπει να πάρετε κάποιο μπλοκ και να το βάλετε δίπλα. Αλλά πρέπει να είναι solid block, είναι σημαντικό. Και καμιά φορά, άμα το ξαναφτιάξετε, μπορεί να σα κάνει κάτι και να σα χαλάσει το σύστημα. Αλλά όλο που έχετε να κάνετε είναι να το ξαναφτιάξετε εδώ. Δύο pistons και ένα κομμάτι σαν το από πάνω.
Ωραία, λοιπόν, μετά ξαναδεύουμε πάνω να το δοκιμάσουμε. Συμβάζουμε μέχρι πάνω. Και όλα μετά με το κουμπί ξανακατεβαίνουμε κάτω. Κανονικά. Αλλά, ναι, αυτό είναι, πήγαμε. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι όλα όσα είχα να σας δείξω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε αφήστε ένα like ή κάτι και να subscribe για να δείτε και άλλα πράγματα. Αλλά αυτά, είμαι ο Χάμιντάμ και τα λέμε επόμενη φορά.